Γιώργη. Καλό μεσημέρι, Ελίζα. Καλησπέρα Κώστα, καλό μεσημέρι. Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των νεκρών από το πέρασμα του Ντάνιελ στη Λιβύη. Οι νεκροί πλέον πλησιάζουν τους 3.000 και σύμφωνα και με τον Ερυθρό Σταυρό οι αγνοούμενοι πλησιάζουν τους 10.000. Αν και λένε οι αρχές ότι δεν είναι σίγουροι ότι μπορεί να είναι και παραπάνω ο αριθμός, φυσικά και των νεκρών και των αγνοωμένων. Ξέρεις ποιο είναι το ζητούμενο. Ναι. Η Λιβύη είναι μια κατακαιρματισμένη χώρα, έτσι. Έχει δύο κυβερνήσεις. Αυτό το ξέρουμε από τα διεθνή ρεπορτάζ. Ο Ερυθρός Σταυρός σε ποια περιοχή δραστηριοποιείται και έχει αυτή την εικόνα? Γιατί από την πλευρά της επίσημης, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι επίσημη, κυβέρνηση της Τρίπολης, αναφέρθηκε ότι οι νεκροί είναι κάπου 3.000 και οι αγνοούμενοι γύρω στους 2.000-3.000 επίσης. Δηλαδή υπάρχει μια σύγχυση με τους αριθμούς των αγνοούμενων, τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Στην κυβέρνηση της Ανατολικής Λιβύης δεν αναγνωρίζεται διεθνώς, Αυτό ωστόσο. Ακριβώς. Το μεγαλύτερο πρόβλημα βρίσκεται στα ανατολικά. Καθώς στην πόλη, ας πούμε, Τέρνα, περισυνελέγησαν πάνω από 1.000 πτώματα σε μία ημέρα. Και μάλιστα, υπουργός της κυβέρνησης είπε ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε καθόλου ποιος είναι ο συνολικός αριθμός και των αγνοωμένων και των νεκρών. Ο ίδιος, μάλιστα, δήλωσε, ο Χισέμ Σκιουάτ, υπουργός πολιτικής αεροπορίας, δήλωσε στο Reuters ότι η καταστροφή είναι τεράστια, υπάρχουν παντού πτώματα, στη θάλασσα, στις κοιλάδες και θαμμένος κόσμος και κάτω από τα κτίρια. Μάλιστα, προσέδισε ότι δεν υπερβάλλω όταν λέω πως το 25% της πόλης έχει εξαφανιστεί, έχουν καταρρεύσει πάρα πολλά κτίρια. Και προλίγου Μα, βγήκε και αυτή και η οι εικόνες είναι αδιάψευστος μάρτυρας, έτσι. Μιλάμε για εκεί που ήταν βομβαρδισμένες περιοχές, γιατί στη Λιβύη υπάρχει πόλεμος ή υπήρχε πόλεμος και οι βόμβες πάνε και έρχονται. Τώρα πραγματικά είναι μεταφορικά βομβαρδισμένες περιοχές. Έχουν καταστραφεί τα πάντα εκεί. Ναι, είναι ένα βομβαρδισμένο, είναι ισοπεδωμένη η περιοχή από το πέρασμα του Ντάνιελ και αν είναι και 10.000 οι αγνοούμενοι, πολύ πιθανόν να αυξηθεί ακόμη περισσότερο ο αριθμός των νεκρών. Στέλνει και η Τουρκία βοήθεια σήμερα, το ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ερντογάν. Στέλνει 3 αεροσκάφη με ομάδα έρευνας και διάσωσης και ανθρωπιστική βοήθεια. Μάλιστα, η τουρκική αποστολή αποτελείται από 168 μέλη της ΑΦΑΤ, είναι η τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών. Στέλνει επίσης σκηνές, 170 σκηνές, κουβέρτες και άλλα είδη, βέβαια, που είναι απαραίτητα. Ναι, είναι πραγματικά η κατάσταση στη Λιβύη είναι αποκαρδιωτική, ειλικρινά. Πολλές καταστροφές, αλλά κυρίως πολλά τα θύματα. Και ας ευχηθούμε όλοι ότι ο αριθμός των 10.000 αγνοωμένων που αναφέρει ο Ερυθρός Σταυρός είναι υπερβολικός. Γιατί αν είναι αυτός ακριβώς ο αριθμός των αγνοωμένων, τότε κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει και πώς θα λειτουργήσει αυτή η χώρα με όλα αυτά τα προβλήματα που έχει περάσει την προηγούμενη τουλάχιστον δεκαετία. Λοιπόν, δεν είναι όμως μόνο η Λιβύη, γιατί υπάρχει και το Μαρόκο, χτυπήθηκε, το είπαμε και χτες, αλλά κάθε νέα ενημέρωση που βγάζει το Υπουργείο Εσωτερικών του Βασιλείου του Μαρόκου, ο αριθμός είναι κατά 200-300 νεκρούς περισσότεροι. Ήδη είναι στους 2.862, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την κυβέρνηση. Αυξάνεται συνέχεια ο αριθμός. Έχουμε πει ότι ισοπεδώθηκαν ολόκληρα χωριά εκεί στην περιοχή του Άτλαντα, που είναι χτισμένα από χώμα ουσιαστικά. Έχει πάει και διεθνής βοήθεια από την Ισπανία, τη Βρετανία και το Κατάρ. Να θυμίσουμε απλώς ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 6,8 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. 2.500 είναι οι τραυματίες. Πάντως η κυβέρνηση κατηγορείται ότι γενικώς άργησε να αποδεχθεί τη διεθνή βοήθεια. Και ναι, ιδίως ξέρεις, γιατί στο είπα και χτες. Ναι, βέβαια, οι σχέσεις Μαρόκου και Γαλλίας δεν είναι και οι καλύτερες δυνατές, αλλά όταν ακούς τον πρόεδρο της Γαλλίας να είναι έτοιμος να στείλει οποιαδήποτε συνδρομή ανθρωπιστική χρειάζεται και το βασίλειο του Μαρόκου κάνει πως δεν ακούει, προφανώς υπάρχει θέμα εκεί. Γιατί ναι, καλές είναι οι διπλωματικές σχέσεις και οι διακρατικές σχέσεις και συμφωνίες, αλλά εδώ δεν μιλάμε για αυτό το πράγμα, μιλάμε για μια καταστροφή, για ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν, υπάρχουν πολλοί νεκροί, υπάρχουν πολλοί εγκλωβισμένοι, πολλοί τραυματίες. Δέξου τη βοήθεια, δεν είναι κακό. Τέλος πάντων. Αντέδρασε πάντως και η Κατρίν Κολονά, υπουργός Εξωτερικών, η οποία ουσιαστικά δεν το επιβεβαίωσε ακριβώς αυτό, δηλαδή είπε ότι είναι αβάσιμες αυτή τη στιγμή κατηγορίες ότι αργεί το Μαρόκο να δεχτεί τη βοήθεια. Ωστόσο, οι σχέσεις παραμένουν τεταμένες. Δηλαδή, όντως και το Μαρόκο δεν δέχτηκε αμέσως τη γαλλική βοήθεια, παρόλο που ο Μακρόν αμέσως είπε ότι θα στείλει και ανθρωπιστική βοήθεια και χρήματα στις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Μάλιστα. Ελίζα, μου σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.